στις 6 το απόγευμα. Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η ροή των αποτελεσμάτων. Μάλιστα, φαίνεται ότι κανένα από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα δεν μπορεί να σχηματίσει λεγόμενη αυτοδύναμη κυβέρνηση. Θα συνδεθούμε ζωντανά με την κατεχόμενη Λευκωσία. Εκεί βρίσκεται ο Σωτήρης Παπαδόπουλος για να μας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις. Σωτήρη, καλησπέρα, σ' ακούμε. Λοιπόν, καλησπέρα κυρίες και κύριοι εδώ από την κατεχόμενη Λευκωσία, όπου ουσιαστικά η επόμενη μέρα των παράνομων εκλογών εδώ στα κατεχόμενα, με φόντο φυσικά τα αποτελέσματα τα οποία θα υπάρχουν και θα γίνουν γνωστά τα τελικά αποτελέσματα τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ουσιαστικά θα διαμορφώσουν, Νικόλα, ένα νέο τοπίο. Πριν περάσουμε και πριν πούμε ποια είναι η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτές οι παράνομες εκλογές διεξήχθηκαν σε ένα κλίμα όπου το Κυπριακό δεν βρέθηκε σε αυτό που λέμε στην κορυφή της ατζέντας. Το πιο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν είναι τα ζητήματα της οικονομίας και λόγω φυσικά της πτώσης της τουρκικής λίρας, και ήταν το κύριο θέμα το οποίο κυριάρχησε και κυριαρχεί άλλωστε και στις συζητήσεις που γίνονται από τις 6 το απόγευμα, όπου έχουν κλείσει και οι κάλπες στις κατεχόμενες περιοχές. Με βάση λοιπόν, Νικόλα, το 17% των ανεπίσημων αποτελεσμάτων, και λέμε ανεπίσημα διότι σύμφωνα με την μετάδοση την οποία παίρνουμε από τα τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, μετά τις 9 το βράδυ θα ξεκινήσει η επίσημη ροή των αποτελεσμάτων. Έτσι λοιπόν, με βάση το 17% των ανεπίσημων αποτελεσμάτων, το κόμμα της Εθνικής Ενότητας του Χουσέιν Οσγκουρτζούν προηγείται με 35 περίπου τις 100, ακολουθεί το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα με περίπου 23%. Στην τρίτη θέση, και αυτό θεωρείται αξιοσημείωτο, βρίσκεται το κόμμα του λαού, του Κουτρέτο Ζερσάι. Αυτή τη στιγμή το ποσοστό κινείται γύρω στο 16,9 με 17%. Τέταρτο κόμμα είναι το κόμμα του Δημοκρατικό Κόμμα, του Σερντάρ Ντεκτάς. Είναι πολύ μεγάλη πτώση του συγκεκριμένου κόμματος, είναι γύρω στο 7%, 7,85. Και στην πέμπτη θέση, επίσης, δεν έχουμε αναφέρει επίσης και το κόμμα της Κοινοτικής Δημοκρατίας, το οποίο είναι με 8,7, είναι στην τέταρτη θέση. Πέμπτο είναι το Δημοκρατικό Κόμμα του Σερντάρ Ντεκτάς, και στην έκτη θέση είναι το κόμμα Αναγέννηση, το οποίο με 5,34 αυτή τη στιγμή εισέρχεται στη λεγόμενη ψευδοβουλή. 50 είναι η έδρα της Βουλής. Επομένως, Σωτήρια, μου επιτρέπεις... Αυτά τα ποσοστά τα οποία... Αν μου επιτρέπεις, φαίνεται ότι επαληθεύονται οι δημοσκοπήσεις. Κανένα από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα δεν μπορεί να δημιουργήσει λεγόμενη αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και είναι και αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο Κουτρέτο Ζερσάι με το κόμμα του λαού, ο οποίος έχει μάλλον μια ιδιαίτερη σχέση με το κόμμα Εθνικής Ενότητας, αφού ήταν ο διαπραγματευτής του Έρογλου, έχει δηλώσει πριν από τις εκλογές ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με το κόμμα του Οσγκουρτζούν. Επομένως, αναμένουμε να δούμε ποιος θα είναι αυτός ο συνασπισμός την επόμενη μέρα, έτσι. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, Νικόλα. Σε αυτό το σημείο θα ήταν καλό να πούμε, καθώς κάνοντας ρεπορτάζ και μιλώντας εδώ με αναλυτές, μας ανέφεραν πώς περίπου θα κινηθούν οι έδρες, Νικόλα. Και οι έδρες εδώ θα κινηθούν το κόμμα Εθνικής Ενότητας, το οποίο προηγείται γύρω στις 18 με 19 έδρες από τις 50, το Τουρκικό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα γύρω στις 14 με 15 έδρες, και το κόμμα του Κουτρέτο Ζερσάι, Νικόλα, όπως ανέφερες και εσύ, γύρω στις 8 με 10 έδρες. Επίσης, το κόμμα το οποίο ήταν, όπως γνωστόν, το κόμμα του κυρίου Ακιντζή, του Τουρκοκύπρου ηγέτη, αναμένεται να έχει περίπου 4 με 5 έδρες. Γύρω στις 2 έδρες φαίνεται ότι θα έχει το κόμμα του Σερντάρ Ντεκτάς, και μία έδρα ή 2 έδρες επίσης το κόμμα της Αναγέννησης. Με αυτές τις έδρες περίπου θα κινηθούν, Νικόλα, και άρα θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε η επόμενη μέρα πώς θα δημιουργηθεί, καθώς και οι συμμαχίες, όπως ανέφερες και εσύ, οι οποίες θα υπάρξουν, για να δούμε αν θα υπάρξει και κάτω από ποια δεδομένα λεγόμενη κυβέρνηση συνασπισμού, και αν αυτή είναι η κυβέρνηση, Νικόλα, θα είναι η λεγόμενη κυβέρνηση, θα είναι ένας συνδυασμός ομοσπονδιακών ή αντιομοσπονδιακών κομμάτων. Αν θέλουμε να δούμε το
το βλέμμα του Κυπριακού. Από εκεί και μετά, Νικόλα, υπάρχουν τρία ερωτήματα τα οποία ουσιαστικά καλούνται να απαντηθούν μέσα από αυτές τις παράνομες εκλογές. Το πρώτο ερώτημα, εάν η νέα ψευδοκυβέρνηση η οποία θα δημιουργηθεί τις πρώτες πρωινές ώρες θα επηρεάζεται και κατά πόσο θα επηρεάζεται από την τουρκική κυβέρνηση. Υπάρχει ένα δεύτερο επίσης πολύ σημαντικό ερώτημα. Ποια θα είναι η δυναμική, Νικόλα, του Μουσταφά Ακιντζή από εδώ και μπρος και πώς θα μπορεί να κινηθεί στο Κυπριακό. Ποια θα είναι η ισορροπία του δηλαδή. Μάλιστα. Και το τρίτο επίσης ερώτημα, ποια θα είναι και η τάση των ψηφοφόρων, για να δούμε και πώς σκέφτονται πλέον οι Τουρκοκύπροι από εδώ και μπρος, αν και το τονίσαμε και στην αρχή, κυριάρχησαν τα ζητήματα της οικονομίας και όχι τόσο το Κυπριακό. Μάλιστα, με βάση Σωτήρη. Αυτά τα ερωτήματα θα λυθεί και ο γρίφος ο οποίος έχει δημιουργηθεί, για να δούμε την επόμενη μέρα. Λοιπόν, να σε αφήσουμε προς το παρόν να συνεχίσεις το ρεπορτάζ.